Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον αρχηγό της ποδοσφαιρικής ομάδας, του Όφη, σε ένα γνώριμο βεβαίως εδώ και στη Θεσσαλονίκη, στον Γιώργο το Μακρύ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Είσαι καλά? Μια χαρά. Σκεπτόμενος ότι έγινε φέτος, τι λες τώρα, όλα για καλό έγιναν ή σου έχει αφήσει ένα στίγμα, μια στεναχώρια όλη αυτή η χρονιά στον Όφη? Σίγουρα, εντάξει, ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη και νομίζω ότι θα το κουβαλάμε πάντα μαζί μας. Θα το κουβαλάτε ως μια κακή ανάμνηση ή ότι παίζετε κι εσείς σε αυτή τη χρονιά που ο Όφη δεν κατάφερε να την τελειώσει? Ναι, εφόσον συνέβη αυτό, νομίζω ότι οποιαδήποτε προσπάθεια δικιά μας σίγουρα ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά αργότερα το μόνο που θα θυμόμαστε είναι ότι η ομάδα έπεσε. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Γιώργο, για σένα, στον ΠΑΟΚ έπαιξες αρχές δεκαετίας του 2000, έτσι, και στην πρώτη ομάδα. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 2002 με 3 ήταν. Ναι. Έχω έρθει στη Β' ομάδα πιο νωρίς. Mm-hmm. Απλά στην πρώτη. Θυμάμαι ένα γκολ σου με τον Ολυμπιακό, ένα φάουλο από μακριά. Τι ήταν, στη Β' ομάδα. Στη Β' ομάδα ήσουν τότε με τη φουρνιά του Κανακούδη. Κανακούδη, Ελευθεριάδη, Κοντέων. Κοντέων. Είχατε πάρει και πρώτη θέση τότε. Κοσμίδη. Ναι, μία χρονιά είχαμε βγει πρώτη και την άλλη δεύτερη. Νομίζω την πρώτη ήμασταν δεύτερη και την δεύτερη ήμασταν πρώτη. Μάλιστα, μάλιστα. Πώς τα θυμάσαι εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα βήματα? Πολύ ωραία χρόνια, απίστευτες αναμνήσεις. Εντάξει, εγώ τότε είχα κατέβει και από το χωριό, ας πούμε έτσι, και ήταν πρωτόγνωρα για μένα. Το χωριό βλέπω εδώ, Γεωργιανή Καβάλας, που το βλέπω. Ναι, ναι. Μάλιστα. Έχουμε μια παράδοση στην Καβάλα. Μπορεί να γίνεις πρόεδρος στον ΠΑΟΚ σε κάποια φάση, να ξέρεις. Όχι, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Όχι. Και μετά ακολούθησε όλη αυτή η πορεία και στον Πιερικό χρόνια, Ολυμπιακό, Βόλου βλέπω, στον Ατρόμητο βεβαίως που σε είδαμε. Πήγες και στην Κύπρο. Ναι, ναι. Πήγες και στην Κύπρο και τα τελευταία χρόνια στον Όφη επέφθασες να είσαι και αρχηγός. Το επόμενο δικό σου βήμα? Τώρα δυστυχώς η χρονιά τελείωσε πολύ απότομα και πρέπει να ξανασυζητήσουμε κάποια πράγματα, γιατί εγώ είχα ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα. Ναι. Και τώρα βρισκόμαστε όλοι στον αέρα λίγο. Είναι και η περίοδος λίγο δύσκολη αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Θα δούμε. Μάλιστα. Θα δείξει. Γιώργο, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη και συνομιλεί με τον ΠΑΟΚ ο Λόρια, ο συμπαίκτης, ο τερματοφύλακας του Όφη. Καταρχάς, ως είδηση σε ξαφνιάζει? Είναι κάτι το οποίο... Δεν με ξαφνιάζει. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε το παιδί στην ομάδα, νομίζω ότι όλα τα παιδιά και όλα καταλάβουμε ότι είναι για πολύ μεγάλα πράγματα. Ναι. Ένας πάρα πολύ καλός θεματοφύλακας. Γιατί το λες έτσι από την πρώτη στιγμή, δηλαδή ποια είναι τα στοιχεία στην προπόνηση κάθε μέρα, η παρουσία του, η συμπεριφορά, η νοοτροπία, τα προσόντα του, τι είναι το πιο εντυπωσιακό? Το ότι είναι επαγγελματίας, αυτό πλέον στις μέρες μας θεωρείται εντυπωσιακό. Αλλά νομίζω ότι τα προσόντα περισσότερο, γιατί είναι ένας θεματοφύλακας που είναι ψηλός και σχετικά γρήγορος, και νομίζω ότι έχει όλο το πακέτο, είναι και καλός με τα πόδια. Απλά αυτή τη στιγμή οι συνθήκες που αγωνιζόταν εδώ πέρα για όλους μας ήταν πάρα πολύ δύσκολες και δεν μπόρεσε να φανεί τόσο πολύ. Στο πρωτάθλημα θα έλεγες ότι ξεχώρισε, ότι έκανε πολλά μεγάλα παιχνίδια και κράτησε τον Όφη σε αρκετές περιπτώσεις, όσο μπορούσε. Σίγουρα, σίγουρα, ναι, ναι. Απλά σε μια εμφάνιση, για παράδειγμα, όταν χάνεις 2 και 3-0, δεν μπορεί να δει κανείς τις άλλες 8-10 αποκρούσεις φανταστικές. Ναι, ναι. Πώς θα το χαρακτήριζες εκτός γηπέδου? Είναι goalkeeper που δεν είχε βγει εκτός Γεωργίας, ήταν μόνο στη Δυναμό Τυφλίδας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, δεν γνωρίζω τώρα. Νομίζω στα μέρη του είναι πολύ αναγνωρίσιμος. Ναι, είναι βασικός, είναι, ναι. Στην εθνική. Παίζει στην εθνική ομάδα. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλος.
29. Είναι γύρω στο 29, 28, 29. Εντάξει, για τερματοφύλακας νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ηλικία. Mm-hmm. Θα έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ δικαιολογημένα συζητάει μαζί του και ίσως θέλει να τον αποκτήσει. Νομίζω ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Στο ίδιο επίπεδο, Γιώργο, είναι και ο Μερεμπασβίλη. Ήταν όπως τον γνώρισες εσύ. Ναι, είναι καλός παίκτης. Τώρα πιστεύω όλα τα παιδιά στην ομάδα με αυτές τις συνθήκες που είχαν εδώ δεν μπόρεσαν να δείξουν το 100%. Ναι, κατανοητό. Κατανοητό. Για πες μας τώρα, πώς έγινε εκείνο το παιχνίδι, γιατί το συζητούσαμε με τον συνάδελφο εδώ. Πώς κερδίσατε τον ΠΑΟΚ, πώς το ζήσατε εκείνο το παιχνίδι? Γιατί κακά τα ψέματα, έφτασα σε ένα σημείο να κατεβώ στο ημίχρονο να πάρω ένα νερό και μου είπε ένας οπαδός του Όφη που διαλυόταν η ομάδα του, πώς είστε έτσι? Έτσι το βιώσατε κι εσείς με στον αγωνιστικό χώρο? Δηλαδή είδατε έναν ΠΑΟΚ πολύ προβληματικό? Εντάξει, νομίζω μέσα στον αγωνιστικό χώρο φάνηκε ότι είχε κάποια προβλήματα. Ίσως λόγω του ότι ήρθαν κάποιοι νέοι παίχτες και δεν προλάβαν να προσαρμοστούν, δεν γνωρίζω ακριβώς. Απλά μπορεί ίσως να μας υποτίμησε και λίγο, γιατί τότε όλη τη βδομάδα συζητούσαν ότι μείναμε 12 παίχτες, 13. Μα μέχρι το μεσημέρι υπήρχε πρόβλημα να μην γίνει το παιχνίδι. Ναι, είναι λίγο καταστάσεις πολύ παράξενες και κάποιοι παίχτες εμείς στην Ελλάδα ίσως τα έχουμε συνηθίσει. Κάποιοι ξένοι περισσότερο νομίζω τα ζουν πρώτη φορά. Γιώργο, πριν σε αφήσουμε, η επόμενη μέρα για τον Όφη, όπως ακούς, όπως ενημερώνεσαι, όπως ίσως ξέρεις, ποια μπορεί να είναι, τι γίνεται στην Κρήτη? Δεν γνωρίζω ακριβώς. Από ό,τι διάβασα λίγο κι εγώ, έχουν πει αυτό με το νόμο του Κοντώνη. Του Κοντώνη, ναι. Ναι, ότι θα ακολουθήσει το παράδειγμα της ΑΕΚ και ότι δεν θα κάνει υποχρεωτικά 3 χρόνια κάτω. Αυτό είναι το πιο πιθανό, Δεν γνωρίζω τώρα. Ίσως συζητάνε και κάποιες άλλες ομάδες να πάρουν κάποια αφημή αν γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν γνωρίζω. Αλλά νομίζω ότι το πιο βασικό είναι ότι ο κόσμος, που είναι η δύναμη του Όφη, θέλει την ομάδα καθαρή, θέλει την ομάδα να μην ξαναβρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις, να μην είναι έρμεο κανενός και να είναι περήφανη σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχει ενδεχόμενο να συνεχίσεις? Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω. Μάλιστα. Μάλιστα. Γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις δεθεί πάρα πολύ με τον Όφη. Είναι τιμή και για σένα που έθεσες να παίξεις αρχηγός στην ομάδα. Έμεινες σε δύσκολες καταστάσεις, έτσι, παρότι έχεις διάφορες προτάσεις. Και λέω μήπως είναι τόσο μεγάλο το δέσιμο που σκέφτεσαι να παραμείνεις εκεί για πάντα, ξέρω εγώ, μέχρι να τελειώσει η καριέρα σου. Να σου ευχηθούμε, Γιώργο, ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.